Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλησπέρα σας. Παρά το γεγονός ότι όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, εκτός από το Ευρωκό, συμφωνούν ότι η λύση του Κυπριακού θα είναι λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, εντούτοις άρχισαν να κυκλοφορούν και άλλα σενάρια λύσης. Πρόσφατα, με τον κυριακάτικο Φιλελεύθερο, κυκλοφόρησαν δύο βιβλιαράκια. Το ένα έχει τίτλο «Σχέδιο Β», «Έδαφος αντικυριαρχίας» και ουσιαστικά προτείνει λύση δύο κρατών. Και υπογράφεται από τον δόκτωρα Τάκη Γεωργίου, ενώ το δεύτερο έγγραφο έχει τίτλο «Η πρόταση του Ορθού Ναι» και έχει κατατεθεί από την Κίνηση για Ελευθερία και Δικαιοσύνη στην Κύπρο. Ο δόκτωρ Τάκης Γεωργίου προσκλήθηκε στην απόψινη εκπομπή, επέλεξε όμως να μην ανταποκριθεί θετικά. Να καλωσορίσω τους απόψινους καλεσμένους. Είναι κοντά μας ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας, ο Αλέκος Μαχίδης. Καλώς μας ήλθατε. Είναι ο Άριστος Δαμιανού, διεθνολόγος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Ο κύριος Νίκος Κουτσού, αναπληρωτής πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Και ο Πάνος Ιωαννίδης, πρόεδρος της Κίνησης για Ελευθερία και Ισότητα στην Κύπρο. Και δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη. Καλώς μας ήλθατε όλοι. Κύριε Δαμιανίου, αρχίζω με εσάς. Υπάρχει θέση από κάποιους κύκλους ότι από τη στιγμή που απορρίφθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ, θεωρείται πλέον δεδομένη και η απόρριψη της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Λένε ότι οι ξένοι έχουν θέσει ουσιαστικά την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία σε δημοψήφισμα. Και ο λαός την απέρριψε. Εσείς επιμένετε ότι αυτή θα είναι η λύση του Κυπριακού. Ακόμα έχουν στα αυτιά μου προσωπικά, κύριε Χαραλαμπίδου, δηλώσεις του εκλειπώντος Προέδρου, αλλά και του συνόλου σχεδόν της πολιτικής ηγεσίας αμέσως μετά το δημοψήφισμα, που λέγαμε συλλήφθηνε ότι η ελληνοκυπριακή κοινότητα είχε απορρίψει το συγκεκριμένο σχέδιο και όχι τη φιλοσοφία της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και εν πάση περιπτώσει, μετά την απόρριψη του σχεδίου ακολούθησε 8 Ιουλίου 2006, μέσα από την οποία ο εκλειπών πρόεδρος είχε επαναλάβει και επαναβεβαιώσει τη θέση διαδοχικά 6 πρόεδρων της Δημοκρατίας ότι η λύση την οποία επιδιώκουμε είναι η λύση διζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας με την πολιτική ισότητα όπως εμείς την καθορίζουμε. Θα ήθελα, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Γεωργίου δεν είναι εδώ και άρα η πρόταση για το σχέδιο Β παραμένει ορφανή, να κάνω ένα μόνο σχόλιο και στη συνέχεια ασφαλώς θα αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα. Εκτιμούμε ότι αυτή η πρόταση, η οποία ουσιαστικά προνοεί συμφωνημένη διχοτόμηση, είναι μια πρόταση απελπισίας. Είναι μια καταστροφική επιλογή για τον τόπο, διότι αφενός απεμπολεί δικαιώματα και ελευθερίες και χαρίζει εδάφη της πατρίδας μας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποκατοχή. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Φρονούμε ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν προνοεί για λύση, αλλά για διάλυση και μάλιστα με καταστροφικές συνέπειες. Από εκεί και πέρα, επειδή όντως η συζήτηση αφορά και μια δεύτερη πρόταση, και βεβαίως είναι εδώ ο κύριος Ιωαννίδης για να την αναλύσει στην πορεία, θα ήθελα να πω τούτο ως εισαγωγική τοποθέτηση. Η περίοδος στην οποία διάγουμε είναι ιστορική. Κρίσιμη ήταν πάντοτε σε σχέση με τον Κυπριακό. Είναι ιστορική γιατί για πρώτη φορά ο λαός συμμετέχει μέσα από τη δημόσια συζήτηση σε μια διαδικασία άνευ προηγουμένου όπου οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων συζητούν κατάρθρον, θα έλεγα, το περιεχόμενο της λύσης. Έχει συμφωνηθεί ότι η λύση πρέπει να είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και φρονώ ότι τούτη την ώρα πραγματικά πρέπει να δούμε τον λαό, τους πολίτες στα μάτια και να αρχίσουμε επιτέλους συνολικά να λέμε αλήθειες. Και γιατί το λέω αυτό, κυρία Χαραλαμπίδου, να ολοκληρώσω και να θέσετε το ερώτημα. Διότι επιτέλους πρέπει ο καθένας να τοποθετηθεί με βάση τις πραγματικές του πολιτικές θέσεις και όχι με φτιασίδια και με υπεκφυγές. Είναι υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, είναι εναντίον, προτείνει ενιαίο κράτος, προτείνει συμφωνημένη διχοτόμηση, ένας έγκαστος των πολιτικών ηγεσιών, αλλά και κάθε πολιτική προσωπικότητα σε αυτόν τον τόπο πρέπει να τοποθετηθούν, γιατί
Αν η Τουρκία μετακινηθεί από τις άτεγκτες θέσεις που θέτει στο τραπέζι των συνομιλιών, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί. Θα έλεγε κανείς όμως, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι πάτε ξυπόλοιτοι στα αγκάθια. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι στους κόλπους της συγκυβέρνησης, τα κόμματα που υποτίθεται ότι στηρίζουν την κυβέρνηση, συνεχώς κατακεραυνώνουν τις προσπάθειες του Προέδρου για λύση με, μπορώ να πω, μέχρι και προσβλητικές δηλώσεις. Κοιτάξτε, θα ήταν άρνηση να δούμε την πραγματικότητα αν δεν σημειώναμε συμφωνώντας ότι σίγουρα. Και αναφέρομαι στη Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία, έτσι. Υπάρχουν τοποθετήσεις και από στελέχη, ενίοτε και ηγετικά στελέχη κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμμεσα καταφέρονται εναντίον της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Θα έλεγα μια πιο προσφυλής μέθοδος, τις τελευταίες εβδομάδες κυρίως, είναι η κριτική για όλα όσα κατατίθενται στο τραπέζι των συνομιλιών, ως αν αυτά να ακούγονται για πρώτη φορά σε σχέση με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Αυτό που μετρά και εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό είναι το γεγονός ότι πολύ πρόσφατα, μέσα από μια τριήμερη, τετραήμερη ουσιαστικά συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, επαναβεβαιώθηκε ομόφωνα και μπορεί να υπήρξαν επιφυλάξεις από τον κύριο Κουτσού ως τέλεχος του Ευρωκό σε σχέση με τη Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία. Αλλά η ουσία παραμένει ότι τα κόμματα τοποθετήθηκαν εκ νέου με βάση το συμφωνημένο αυτό πλαίσιο λύσης. Και κάποιοι οι οποίοι αναφέρονται στην 8η Ιουλίου 2006, θέλω να υπομνήσω εκ νέου ότι και εκεί ο εκλοιπών πρόεδρος ξεκάθαρα δεσμεύτηκε από κοινού με τον κύριο Ταλάτ για λύση Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας, η οποία ασφαλώς είναι η λύση την οποία και ο ίδιος ο ΟΕΕ εδώ και 32 και πλέον χρόνια προάγει ως τη μορφή και το πλαίσιο επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Κύριε Ανίδη, έρχομαι σε εσάς. Διαβάζοντας την πρόταση του Ορθού Ναι, βλέπω στην εισαγωγή σας να καταγράφεται ότι τις υπογραφές βεβαίωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Τι σημαίνει ότι, αυτό, ότι ο Αρχιεπίσκοπος βεβαίωσε τις υπογραφές? Σημαίνει ότι υιοθετεί την πρόταση που έχετε καταθέσει? Αν μας παρακολουθούσατε από την αρχή, αυτό που λέμε εκεί είναι απλώς μια ιστορική αναδρομή και επισήμανση ότι όταν η κίνηση για ελευθερία και δικαιοσύνη στην Κύπρο ιδρύθηκε και δόξα τω Θεώ έχω νομικούς εδώ αρκετούς, αποτελεί και επειδή αποτελεί εταιρεία μη κερδοσκοπική διεγγύησεων, που σημαίνει ότι θέλει επιμαρτύρηση των υπογραφών των ιδρυτικών μελών, είχαμε την τιμή, ο μάρτυρας που είχαμε να ήταν ο Μακαριώτας. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι υιοθετεί και την πρόταση που έχετε καταθέσει? Από εκεί και πέρα, η κίνηση είναι απολύτως ανεξάρτητη, απολύτως υπερκομματική και αυτό το φαίνεται και από τα ιδρυτικά της μέλη που είναι από το ένα άκρο μέχρι το άλλο και κάνει τη δουλειά της. Και εάν αντιλαμβάνομαι, έχω το λόγο. Να σας υποβάλω ερώτημα. Παρακαλώ. Και να σχολιάσετε μετά και τόσα έχει πει ο κύριος Νταμιάνου, αν θέλετε. Μελετώντας λοιπόν την πρότασή σας για το Ορθό Ναι, αναφέρεστε όχι στο Σύνταγμα του 60, αναφέρεστε στο κράτος το οποίο λέτε δεν κατέρευσε, αυτό που δημιουργήθηκε το 1963 και το οποίο παρέμεινε διεθνώς αναγνωρισμένο. Απορρίπτετε δηλαδή το Σύνταγμα του 60? Το Σύνταγμα του 60, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά της δικής μας λογικής, ήταν το έγγραφο, το καταστατικό έγγραφο δημιουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό το Σύνταγμα, όσοι το μελέτησαν και με βέβαιος ότι όλοι το έχουμε μελετήσει από τους παρόντες, ήταν ένα Σύνταγμα που δόθηκε με σκοπό να καταρρεύσει το κράτος το οποίο δημιουργήθηκε δι' εκείνου του Συντάγματος. Αν θέλετε να μπούμε σε λεπτομέρειες, αργότερα. Και τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Βρετανοτουρκική συνωμοσία για την κατάρρευση του κράτους που θα γινόταν το 60 είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα από το 60 και αυτό το λέμε στην πρώτη έκδοση που κάναμε, την αιματηρή αλήθεια. Άλιστα. Και εδώ τεκμηρώνονται τα πάντα όχι από εμάς, αλλά από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας, Αμερικής, και υπηρεσίες πληροφοριών τριών κρατών τουλάχιστον, δηλαδή βασικά της Τουρκίας, της Ελλάδος και της Κύπρου. Και επανέρχομαι. Έγινε λοιπόν εκείνο το κράτος Μαϊμού με βάση το 60 και να εξηγήσω και το Μαϊμού αν θέλετε, όποτε θέλετε για να μην χάσω τώρα το χρόνο. Ωραία. Και οι Αγγλοτούρκοι αποφάσισαν ότι το 63 ήταν η στιγμή για να καταρρεύσει αυτό το κράτος, όπως ήταν και αρχικός στόχος. Τι έκαναν?
από τη μια συμβούλευσαν, πάντα με βάση τα ντοκουμέντα, τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να προτείνει κάποια μέτρα για να εξυγειανθεί και να γίνει λειτουργήσιμο, λειτουργικό. Μην πούμε πολύ στην το Σύνταγμα, ιστορία, όχι καθόλου, αλλά αυτά είναι βασικά. Ναι. Αφού είμαστε εδώ, πρέπει να τα λέμε στον κόσμο. Ναι, για αλλά... πού βασίζεται η πρότασή μας. Να σας φέρουμε σε ένα από τα ιστορικά προγράμματα και από την άλλη, και από την άλλη πλευρά, κυρία Χαραλαμπίδου, υπέθαλψαν και είπαν στους Τούρκους τώρα να γίνει αυτό που έχουμε κάνει. Τι ήταν αυτό? Η ένοπλη ανταρσία, η αυτόβουλη. Αυτόβουλη είναι σοβαρό. Απόσχηση από το κράτος των Τούρκων της Κύπρου. Η αυτοαπομόνωσή τους στους θυλάκους, παίρνοντας μαζί τους και αποποιούμενη αυτόβουλα το 30 έως 40% σε μερικές περιπτώσεις της εξουσίας που τους είχε δώσει το Σύνταγμα του 60. Εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι που πραγματικά, αν αφαιρέσουμε από αυτό το οίκημα το 30-40% των κολόνων και των δοκών του, λογικό είναι να αναμένεται ότι θα καταρρεύσει. Δεν κατέρρευσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Παρέμεινε ως διεμορφώθη τη στιγμή εκείνη. Δηλαδή πώς? Διοικούμενη από το 82% του νόμιμου πληθυσμού της. Και διέρχεσε τούτο για τα τελευταία 50 χρόνια και αποτελεί δίκαιο. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι το κράτος που εντάχθηκε στην Ευρώπη την 1η του Μάη του 2005. Μια πορεία. Η Ευρώπη μας δέχτηκε... Θα σταματήσετε εκεί που θα ήταν η πρότασή. Ναι, αλλά η Ευρώπη μας δέχτηκε με το Σύνταγμα του 60. Η Ευρώπη μας δέχτηκε... Όχι οποιαδήποτε αλλαγή... Η Ευρώπη μας δέχτηκε γεννημένους με το Σύνταγμα του 60, με ανάδοχο την κατάσταση που δημιουργήθηκε το 63. Το κράτος που υπέγραψε την ενταξιακή μας... το ενταξιακό μας έγγραφο δεν ήταν το κράτος του 60. Δεν υπήρχε αντιπρόεδρος Τούρκος. Δεν υπήρχαν όλα εκείνα που υπήρχαν στο 60. Ήταν, όπως επαναλαμβάνω, διαμορφώθηκε το 63. Συνεπώς. Είναι σαφής θέση. Η θέση μας συνεπώς και το μετά ήρθε η πρόταση του Ορθού, ναι, ως φυσική συνέπεια της αιματηρής αλήθειας, είναι ότι το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ακριβώς εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξηγήσαμε, πρέπει να παραμείνει αναλύωτο. Διότι είτε τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία εφαρμόσουμε, χρυσή να είναι, είτε επάνωδος στο καθεστώς του 60, δηλαδή να κουτουλήσουμε εκεί που κουτσουφλίζαμε, είτε δύο κράτη, που σημαίνει δεν είναι εδώ ο κύριος Γεωργίου, έχω τον χαρακτηρισμό, ή οτιδήποτε άλλο. Από το καλύτερο μέχρι το χειρότερο. Θα σημαίνει ότι το κράτος που εντάχθηκε στην Ευρώπη καταργείται. Ωραία. Με αποτέλεσμα, λέμε εμείς, και τελειώνω αμέσως. Πολλά μαζί. Ναι. Και τελειώνω αμέσως. Ναι. Με αποτέλεσμα, είναι πολλά, αλλά είναι βασικό, επιτρέψτε μου. Απλά τα παίρνω ένα-ένα για να τα σχολιάζουν και οι υπόλοιποι. Ωραία. Ναι. Με αποτέλεσμα, εάν καταργηθεί το κράτος που υπέγραψε την ένταξη, μοιραίο και μπει κάτι άλλο. Μάλιστα. Και μάλιστα δύο κρατήδια τα οποία να θέλουν να έχουν ξεχωριστές σχέσεις με την Ευρώπη και ούτω καθεξής και όλα τα υπόλοιπα. Τότε το μοιραίο θα είναι η Ευρώπη να μας εκδιώξει. Ωραία. Και μπορούμε να το τεκμηριώσουμε. Οπότε μοίρια έπονται και επιφυλάττουμε να επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαρκίδη, έρχομαι σε εσάς, γιατί θα ήθελα να μου κάνετε μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό το σημείο. Μπορεί κάποιος να πει. Γιατί έθεσε μια άποψη ο κύριος Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να πει ότι από τη στιγμή που το 63 απεχώρησαν πλέον οι Τουρκοκύπροι από την κυβέρνηση, διαμορφώθηκε μια νέα κατάσταση και με αυτή την κατάσταση πλέον η Κύπρος βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Συνεπώς, δεν πρέπει να κοιτάζουμε και τόσο πίσω πολύ στις συμφωνίες Ζυρίχης και στο 60. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν γεννήθη από το Σύνταγμα, αλλά γεννήθη από τη συνθήκη εγκαθίδρυσης. Αυτή είναι η γεννησιουργός αιτία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η γέννηση την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σύνταγμα είναι το εσωτερικό πολίτευμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η νομική προσωπικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι κατοχυρωμένη στο διεθνές δίκαιο και το εσωτερικό της πολίτευμα το εκάστοτε δεν επηρεάζεται διεθνή της προσωπικότητα. Αυτό το οποίο έγινε το 1963 δεν αλλίωσε την νομική προσωπικότητα του κράτους. Αναγνωρισμένη ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία, αναγνωρισμένη παρέμεινε η Κυπριακή Δημοκρατία. Και έναν κράτος δεν πάει να αναγνωρίζεται απλώς και μόνο, διότι αλλοιώνεται κατά τον Α ή Β τρόπον το εσωτερικό του πολίτευμα. Άλλο είναι αν γίνει πραξικόπημα και ζητά μια πραξικοπηματική κυβέρνηση την
αναγνώριση της που δεν την επιτυχάνει εύκολα και άλλον είναι μια εσωτερική αναμόρφωση του πολιτεύματος η οποία δεν ενδιαφέρει κανέναν στο διεθνές πεδίο, ούτε και πρέπει να ενδιαφέρει. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν γίνεται ο αγώνας για να γίνει το ακατόρθωτο, με άλλα λόγια για να εισέλθει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς λύση του Κυπριακού προβλήματος, παρά τη μη λύση του Κυπριακού προβλήματος, οι θέσεις που υποστηρίξαμε στην Ευρώπη ήταν κρυστάλλινες, ότι δηλαδή το ότι δεν υπάρχει Τούρκος αντιπρόεδρος αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την Ευρώπη. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος, αν υπήρχε, θα είχε βέτο, αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή, και το βέτο, το προσωπικό βέτο που είχε ή που θα είχε ο Τούρκος αντιπρόεδρος, δεν μεταβιβάζεται αυτόματα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ή στην Τουρκία ή σε οποιοδήποτε άλλο. Αυτό ήταν η νομική κατασκευή η οποία επέτυχε υπό την έννοια ότι εμπίστησαν όλοι ότι πράγματι αυτά τα οποία έλεγε η Τουρκία ότι δεν είναι δυνατόν να δεχτείτε την Κυπριακή Δημοκρατία διότι παράνομα σας έκαμε την αίτηση εφόσον η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν συμφωνεί ή εφόσον εγώ η Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη δεν συμφωνώ, αυτά παραμερίστησαν και εισήλθε η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά από εκεί, και πέρα. Λέει ότι με εγκαθίδρυση ομοσπονδίας καταργείται το κράτος που υπέγραψε. Η εσωτερική αναμόρφωση του πολιτεύματος, όσο ριζοσπαστική και αν είναι, δεν καταργεί κανέναν κράτος. Εκτός αν θέλουμε να καταργήσουμε το κράτος. Το κράτος δεν καταργείται επειδή αλλάζει το πολίτευμα. Ούτε μπορεί να λεχθεί ότι επειδή εισήλθαμε στην Ευρώπη, άπαξ και έναν κράτος εισέρχεται στην Ευρώπη, δεν μπορεί να αλλάξει το πολίτευμα του. Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται για τα πολιτεύματα, αρκεί να είναι δημοκρατικά. Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται και ούτε απαγορεύει την αλλαγή των πολιτευμάτων των κρατών μελών, ενόσο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν το κοινωνικό κεκτημένο. Για παράδειγμα, το Βέλγιο όταν εισήλθε στην Ευρώπη ήταν ενίον κράτος και αυτή τη στιγμή είναι ομοσπονδιακό κράτος επί κοινοτικής βάσης ένα πολύ περίεργο πολίτευμα nice. Το οποίο μπορεί στην Κύπρο, άμα το δω, θα πούμε αυτό δεν είναι ομοσπονδία, είναι συνομοσπονδία. Εν πάση περιπτώσει όμως, το Βέλγιο μπήκε στην Ευρώπη ενός ενίων κράτος και αυτή τη στιγμή είναι κάτι άλλο. Με την ίδια λογική. Δεν εμποδίζει η Ευρώπη την αλλαγή των πολιτευμάτων των κρατών μελών. Και ούτε η Ευρώπη εκδιώκει κράτη επειδή αλλάσουν τα πολιτεύματα τους. Για παράδειγμα, εάν αύριο οι Ισπανοί κάνουν δημοψήφισμα και αποφασίσουν να μην έχουν πλέον βασιλεία, αλλά να γίνουν προεδρική δημοκρατία κοινοβουλευτικής μορφής όπως είναι η Ελλάδα ή προεδρικής μορφής όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έρθει η Ευρώπη να μπει στην Ισπανία έξω. Αν αποφασίσουν να γίνουν δύο κράτη όμως. Για όνομα του Θεού. Αν αποφασίσουν να γίνουν δύο κράτη, θα έχουν πρόβλημα, διότι η Ευρώπη διαπραγματεύτηκε την είσοδο του ενός κράτους. Το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε και εμείς. Όχι, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς. Εμείς αποκλείεται να έχουμε πρόβλημα, διότι είναι επιθυμία της Ευρώπης να λυθεί το Κυπριακό στα πλαίσια της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Και σας το είπε. Και εγώ σας το λέω. Και ούτε. Δεν είσαστε η Ευρώπη, εσείς, κύριε. Μα ξέρω τι λέει η Ευρώπη. Διότι μίλησα με πάρα πολλούς για πολλά χρόνια. Ενώ εμείς είμαστε εγκαθιερωμένοι στη Λευκοσία. Και δεν υπάρχει πράγμα. Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Λέω ότι πήραν τη δική μου. Εσείς την πήραν τη δική σας. Άλλη υπόθεση. Κύριε... Άλλη. Αυτό το οποίο όμως λέγω. Αυτό το οποίο λέγω είναι ότι ακριβώς. Εάν δημιουργηθούν δύο κράτη με την πρόταση του κυρίου Γεωργίου που δεν είναι εδώ, τότε ασφαλώς το ένα από τα δύο κράτη δεν μπορεί να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σημαίνει όμως ότι το κράτος το οποίο είναι ήδη μέλος, εάν μείνει το μισό η επικράτεια του, θα πάψει και αυτό να είναι μέλος. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Η ουσία όμως είναι ότι αν γίνουν δύο κράτη τελείως χωριστά, τότε ασφαλώς θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουτσάρχο, με εσάς, εσείς μιλάτε για ενιαίο κράτος. Μας πάτε πίσω στις συμφωνίες Ζυρίχης. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή λέχθηκε μπροστά μου, δεν συμφωνώ ότι καταφέρονται κατά προσβλητικών τρόπων κάποιοι πολιτικοί παράγοντες. Έχοντες δηλώσεις, κύριε Κουτσού, απέφυγα να τις διαβάσω, επειδή δεν είναι εδώ. Μιλώ για τον χαρακτηρισμό.
το ναι. ότι είναι προσλογητικές. Εγώ διαφωνώ. Είναι πολιτικές θέσεις. Λοιπόν, δεύτερο, επιτέλους πρέπει να καταλάβουν και να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Το πολιτιακό σύστημα, εάν δηλαδή είναι ενιαίο η Ομοσπονδία, επηρεάζει ορισμένες πτυχές του Κυπριακού. Τι σχέση έχει οι εγγυήσεις. Και η Ομοσπονδία μπορεί να έχει εγγύσεις. Κύριε Κουτσού, θα σας διακόψω, γιατί δεν λέω ποτέ κουβέντες παραπάνω σε αυτή την εκπομπή. Μιλώ για το χαρακτηρισμό. Ναι, όταν μιλούν για υιοθεσία τουρκικών θέσεων, όταν μιλούν για κατάντια του Προέδρου και της πολιτικής του, όταν, και υπάρχουν και πολύ πιο χοντροί χαρακτηρισμοί, όταν μας λέει το Αγγέλ, εμείς υποστηρίζουμε θέσεις που βοηθούν την Τουρκία, τι είναι, θα πάρουμε τους χαρακτηρισμούς. Ναι, είναι αλλά δεν είναι από την αντιπολίτευση που προέρχονται, είναι από τη συμπολίτευση. Κύριε Χαραμπή, είναι άποψή μου. Δεν είναι πολύ, είναι θέσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι εγγύσεις έχουν σχέση με το πολιτιακό σύστημα. Το δικαίωμα επέμβασης. Οι έπικοι μπορεί να μείνουν και αν είναι ενίον το κράτος και αν είναι ομοσπονδία. Η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να αμφισβητηθεί αν είναι ενιαίο η ομοσπονδία. Είπε ο κ. Μαρκίδης ότι αποδέχεται τις πολιτιακές μεταλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς. Τη μία προϋπόθεση την είπε. Ότι είναι, πρέπει να είναι δημοκρατική. Δεύτερον, να μην είναι ρατσιστική. Να μην βασίζεται στο στοιχείο της φιλετικής διάκρισης. Εάν αυτά τα δύο δεν τηρούνται, υπάρχει πρόβλημα. Και η Ευρώπη ουδέποτε μίλησε για διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Πρώτο, στα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Και δεύτερο, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όποτε ανεφέρθη στο Κυπριακό, ουδέποτε και προκαλώ να παρουσιαστεί είτε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, εμίλησε για τη ζωνική δικαιωματική. Μιλά για λύση βασισμένη στις αρχές των ΗΕ και στις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής. Άρα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κύριες ψυχές κύριε του Κυπριακού... Έχω υπόψη μου την ομιλία του Γιαννάκη του Χριστοφίδη, του τότε υπουργού της κυβέρνησης Μακαρίου, ο οποίος από τη δική μας πλευρά για πρώτη φορά. Για ποια περίοδο μιλάτε? 1977, 45 μέρες μετά που ανέλαβε την Προεδρία ο Σπύρος Κυπριανού. Ναι. Στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είχε μιλήσει για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με ακριβώς αυτούς τους χαρακτηρισμούς, αυτή την ορολογία. Ωραία. Δεν είπα ότι δεν μίλησε. Σας παραπέμπω και στην ομιλία του Μακαρίου τον Οκτώβριο του 1974, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, που απέρριψε την πρόταση της Τουρκίας για ομοσπονδία σε γεωγραφική βάση. Και εκεί θα έρθει. Δεν μιλούμε στην Κύπρο για ομοσπονδία. Και πρέπει να είμαστε, αγαπητέ μου φίλε, ειλικρινείς, να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Μιλούμε για ομοσπονδία σε γεωγραφική βάση που δεν υπάρχει. Ούτε και το Βέλγιο είναι στο σύνολό του, είναι ένα μέρος, αλλά υπάρχουν και είμαι σίγουρος ότι ο κ. Μαρκίδης γνωρίζει τις αναλύσεις που γίνονται και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της έναρξης του μετασχηματισμού του βελγικού κράτους που δεν μπορεί να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η διαφορά είναι ότι δεν μιλάμε για ομοσπονδία. Μιλούμε για γεωγραφική βάση. Και οι πρώτοι που είπαν ότι η ομοσπονδία σε γεωγραφική βάση κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε διχοτόμηση, ξέρετε ποιοι είναι? Του ΑΚΕΛ. Στο έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ τον Νοέμβριο του 1974, και έχω εδώ το βιβλίο του κυρίου Δίγκλη που το αναδημοσιεύει, λένε ξεκάθαρα ότι δεν είναι εκτός των πιθανών εξελίξεων η διχοτόμηση λόγω γεωγραφικής βάσης της Ομοσπονδίας. Και εισηγήθηκαν ως εναλλακτικούς τρόπους να μην καταλήξουμε στη διχοτόμηση την συμφωνία μέσα από διεθνή διάσκεψη παρουσία Σοβιετικής Ένωσης, την εγγύηση της λύσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας, πράγματα τα οποία έφυγαν αλλά μας έμεινε η γεωγραφική βάση. Άρα το ΑΚΕΛ οφείλει ιστορικά να τοποθετηθεί και να μας εξηγήσει γιατί σήμερα είναι εξτρεμιστές, είναι εθνικιστές, δεν θέλουν λύση όσοι μιλούν εναντίον της διζωνικής, όταν το ίδιο εν υπόγραφα και μάλιστα προχωρούσε και έλεγε
θα επιστρέψει ο Μαγκάριος. Μα δεν δεχτεί να υπογράψει τη λύση, τι θα γίνει? Θα φύγει και θα αναλάβει και ο Σκληρίδης για να την υπογράψει? Ωραία. Όλα αυτά είναι ιστορικά. Άρα, λέω... Μελετής και συνεχούμε τα παρόντα. Τα παρόντα θα είναι απλά... Θα να μάθω εγώ. Ναι, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε λύση νομοσπονδία στη γεωγραφική βάση, ναι ή όχι? Αφού καθαρών ότι όταν σου λέει την κοινοτική τη ζωνική ομοσπονδία... Άς. Και ωραία. Σου βάλουν τη λέξη τη ζωνική. Δεν είναι αυτό που υποστηρίζουν όλοι. Επειδή ο κόσμος, κύριε Χρυσόλτο, επειδή μου λέει ο παραγωγός ότι έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και ρωτά ο κόσμος τι είναι η ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Προφανώς κάποιος δεν κάνει ενημέρωση. Όταν μιλούμε για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, μιλούμε, έτσι απλά θα το θέσω, δύο περιφέρειες, η οποία κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της όργανα εξουσίας. Αυτό που είπε δεν είναι η ομοσπονδία. Η γεωγραφική φάση της ομοσπονδίας σημαίνει δύο πράγματα. Πληθυσμιακή υπεροχή και υπεροχή γης. Τουλάχιστον αυτή είναι η ερμηνεία της τουρκικής πλευράς. Και ρωτώ, και ας μου πούν οι κύριοι, ποια είναι η ερμηνεία της δικής μας πλευράς? Τι σημαίνει διζωνικότητα? Να το πούμε καθαρά. Μέχρι τώρα λέμε τι δεν είναι. Ωραία. Όπως και για την πολιτική ισότητα. Λέμε δεν είναι αριθμητική. Τι είναι? Ωραία, να τα πολύ, πούμε καθαρά για να καταλάβει ο κόσμος και να μην ρωτά επιτέλους πού το πάει. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κόμμα, επειδή δεν υπάρχει το ερώτημα, προτείνουμε την ευρωπαϊκή λύση. Η ευρωπαϊκή λύση δεν απορρίπτει την ομοσπονδία, την ορθόδοξη, τη διοικητική. Αφού υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Γερμανία, που είναι ομοσπονδιακές. Απορρίπτει ως φυλετικών διαχωρισμών τη διζωνική, γιατί βασίζεται πάνω ευχαριστώ, στον κύριε Κουτσό. Και μια κουβέντα για το 64. Παρακαλώ, ολοκληρώστε όμως. Νομίζω δεν έφαγα περισσότερο χρόνο από τους άλλους. Σας έδωσα. Λοιπόν, για το 64 δεν μπορούμε να πούμε ότι δημιουργήσει νέο κράτος. Και η λογική αυτή αφήνει στο κενό του Τουρκοκύπριους. Πού θα πάει? Ανήκουν ή δεν ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία? Να απαντήσω τώρα ή μετά? Άρα θα πρέπει να το δούμε ότι με το ψήφισμα 186 του 1964 του Συμβουλίου Ασφαλείας η Κυπριακή Δημοκρατία εθεωρήθηκε ως συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας του 60 με την διαφορά της απόσχησης των Τουρκοκυπρίων, εξού και δεν επηρέασε διεθνώς και στην Ευρώπη της δική μας θέση. Ευχαριστώ, κύριε Κουτσού. Πάντως, λοιπόν, είναι πολύ βασικό να πω ότι δεν μίλησα για νέο κράτος. Θα μιλήσετε για ένα κράτος που να διοικείται από Έλληνες. Επειδή θα μεσολαβήσουν άλλα πράγματα, να μην είναι πιο ασφαλή. Ο κύριος Κουτσού είπε ότι είπα 82%. Ότι το 1963 δημιουργήθηκε νέο κράτος. Εγώ δεν είπα τέτοιο κράτος. Το κράτος που εμπήκε στην Ευρώπη. Το κράτος του 60 διαμορφώθηκε μετά από τρία αυτόβουλα πράγματα που έκαμε. Ωραία, τους... κύριε, όταν θα έρθει η σειρά σας, κύριε Ιωαννίδη. Πειθαρχώ. Κύριε Δαμιανού, λέει ο κύριος Κουτσού ότι δεν εξηγείτε τι είναι αυτή η διζωνικότητα. Λέτε τι δεν είναι και δεν λέτε τι είναι. Και ότι με μαθηματική ακρίβεια έτσι θα διηγηθούν τα πράγματα στη διχοτόμηση. Αυτή είναι η θέση του και θέλω να τη σχολιάσετε. Ακούσατε τι. Σχολιάσω και αυτόν και άλλα, κύριε Χαραλαμπίδου. Αφού πω πρώτα ότι ο κύριος Κουτσού για όση ώρα μιλούσε. Είπε τι θεωρεί ότι είναι η δικαινοτική ομοσπονδία, δεν είπε ο ίδιος και δεν εξήγησε τι είναι επιτέλους αυτή η ευρωπαϊκή λύση. Αλλά θα το εξηγήσω εγώ στην πορεία αυτό. Γιατί... Αφήστε να το εξηγήσω μετά. Απαντάτε για τη διζωνική και την ευρωπαϊκή λύση. Επειδή απόψε έχω υιοθετήσει μια πρακτική, δεν έχω διακόψει κανένα, δεν έχουμε διάκοπες. Παρακαλώ. Αγωνιά ο κύριος Κουτσού για το τι είπε το ΑΚΕΛ πριν 35 χρόνια. Πραγματικά δεν θέλω να πάμε πίσω 35 χρόνια. Και μένω μέχρι εδώ. Απλώς θα πω ότι το 1974 το ΑΚΕΛ, το Νιόβρη, ακόμα πάσκιζε με άλλες δυνάμεις να επανενώσει τον τόπο στα πλαίσια του ενιαίου κράτους. Και εφόσον δεν υπήρχε εθνοτικός διαχωρισμός επισήμως αναγνωρισμένος, ελαίο διχοτόμησης, ασφαλώς και καμιά πολιτική δύναμη τότε δεν μιλούσε για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, πόσο μάλλον για ομοσπονδία. Τι είναι επιτέλους η διζωνική δικαινωτική ομοσπονδία? Με δύο λόγια. Είναι ένα κράτος ενωμένο, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από τα κεντρικά όργανα εξουσίας, στο οποίο στην περίπτωση μας, αν δεηθεί η Τουρκία να μετακινηθεί από αδιάλλακτες θέσεις, θα σημαίνει ότι με βάση αναλογίες
οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι θα συνδιαχειρίζονται το κοινό κράτος και θα υπάρχουν όντως και δύο περιφέρειες με μια σχετική αυτονομία, μέσα στις οποίες περιφέρειες θα διαβιούν από κοινού Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Ευτυχώς ο κύριος Κουτσούς έχει διορθώσει μια αναφορά που έχει κάνει ή έχει πει τουλάχιστον στο τέλος ότι η αναφορά για διασφαλισμένες πληθυσμιακές πλειοψηφίες και για υπεροχή εδάφους κτλ. Είναι θέσεις της Τουρκίας. Δεν είναι θέσεις δικές μας και ευτυχώς επιτέλους, και το αναγνωρίζω αυτό στον κύριο Κουτσού, αν μη τι άλλο λέει την πραγματικότητα, διότι τους τελευταίους μήνες όσα μας καταλογίζονται, τα 3/4 είναι θέσεις οι οποίες τίθενται από την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων στο τραπέζι των συνομιλιών. Σας παρακαλώ, υπάρχουν πολλά θέματα. Δεν υπάρχει παράδειγμα της Ζωνικής και Κοινοτικής Ομοσπονδίας. Η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι μια ομοσπονδία. Και μάλιστα από τις πιο πετυχημένες ως προς το μοντέλο. Λοιπόν, σε αυτή την ομοσπονδία υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδιομορφία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτός ο πλανητάρχης, δεν εκλέγεται απευθείας από τον λαό. Αυτή την ιδιομορφία των ΗΠΑ δεν τη συναντούμε σε καμιά άλλη ομοσπονδία. Όπως η κάθε ομοσπονδία έχει τα κοινά της στοιχεία που τα είπαμε προλίγου, όπως και στην περίπτωση τη δική μας θα υπάρχουν αυτά τα κοινά στοιχεία, έτσι και στην Κύπρο θα υπάρχουν ιδιομορφίες που έχουν να κάνουν με τις ιστορικές και κοινωνικές πραγματικότητες. Ήρθαμε το 1977, γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα λέγονται όχι γιατί πραγματικά πρεσβεύουν την αλήθεια, αλλά γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να συντηρούμε ένα μύθο. Και δεχθήκαμε συμφωνία Ροφ Δεχτάς Προέδρου Μακαρίου. Ανεξάρτητα δεσμευτεί την κοινοτική ομοσπονδία. Το έδαφος υπό τη διοίκηση της κάθε κοινότητας πρέπει να συζητηθεί κτλ. Λοιπόν, αφού μιλούμε για μια ομοσπονδία δικοινοτική και η κάθε κοινότητα θα διαχειρίζεται συγκεκριμένο έδαφος, τι άλλο από δικοινοτική, διζωνική ή διπεριφερειακή ομοσπονδία αναγνωρίζαμε και δεχόμασταν το 1977. Γιατί ο κύριος Κουτσού και το Ευρωκό. Ένα λεπτό, κύριε Χαραλάμπη. Γιατί ο κύριος Κουτσού και το Ευρωκό. Μιλά για το 2000. Aspects, κύριε Χαραλάμπη, ειλικρινώς δεν γνωρίζετε τον κύριο Χριστοφίδη και δεν μας αφορά. Είναι ομιλία, την έχω να σας στείλω αντίγραφα. Το 2006 και μέχρι σήμερα το Ευρωκό είχε ως παντιέρα του την 8 Ιουλίου. Τι λέει η επιλέξη 8 Ιουλίου. Δεν να το διαβάσω, χρειάζεται. Δεν θέλω να σας διακόπτω, αλλά μην διαστρεβλώνετε. Εσείς ήδη του ΑΚΕΛ μας κατηγορούσατε ότι πώς αφού ταχθήκαμε αντίον της 8ης Ιουλίου συμφωνούμε με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωκό με τον οποίο προφανώς διαφωνείτε ότι η 8η Ιουλίου είναι σημαντική και κατακρίνει τον Πρόεδρο Χριστόφια γιατί σε έχει εγκαταλείψει. Τι λέει η 8η Ιουλίου. Επαναβεβαιώνει τη δέσμευση για μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επειδή γίνεται λόγο για δεν της... είναι αυτή η 8η. Κύριε Κουτσού, σας παρακαλώ. Είναι η τρίτη διακοπή. Είναι το τρίτο ψέμα που λέτε. Μα δεν έχετε υπομονή να με ακούσετε. Όχι, έχω πολύ μεγάλη υπομονή. Είναι στοιχείο πολιτισμού. Παρακαλέσω να με ακούσετε. Κύριε Κουτσού, κύριε Κουτσού, εσείς τοποθετηθήκατε υπέρ εναντίον των δολοφόνων. Συγγνώμη, δεν δέχομαι να θέσετε ερώτηση, κυρία Χαραλαμπίδου, στον κύριο Κουτσού. Να διευκρινίσουμε να καταλαβαίνει ο κόσμος, κύριε Δαμιανού. Προφανώς διαφωνεί με τον κύριο Σιλιούρη, κυρία Χαραλαμπίδου. Το έκανε και δημόσιο ο κύριο Κουτσού. Δεν είναι τη παρούση να συζητήσουμε μετά το Ευρωκό και δεν μας αφορά. Υπάρχει διαφωνία στο θέμα αυτό με τον κύριο Σιλιούρη, κύριε Κουτσού. Η ανακοίνωση είναι του Ευρωπαϊκού Κόμματος, ούτε του Κουτσού, ούτε του Σιλιούρη. Το Ευρωκό είχε συμφωνήσει με το κοινό ανακοινωθέν. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Το κοινό ανακοινωθέν. Ούτε ένα μήνα δεν έχει στεγνώσει η Μελάνη από τη συμφωνία του Εθνικού Συμβουλίου. Μιλούσε για τη ζωνική δικαιοσύνη. Όμω συμφωνήσαμε. Τέταρτη διακοπή, την καταγράφω, κύριε Κουτσού. Λοιπόν, κύριε Κουτσού, έχουν αναφερθεί διάφορα από τον κύριο Ιωαννίδη. Μπορώ να κατανοήσω γιατί ο κύριο Ιωαννίδη και κίνηση και σέβομαι την άποψη, γιατί είναι καταγραμμένη και έχουν την παρουσία να βγουν δημόσια και να την πούν. Θεωρεί ότι η ιστορία αυτού του τόπου ξεκινά από το 1963. Διότι και ομολογώ ότι το έχουμε μελετήσει επισταμμένα αυτό το γραφό, γιατί αυτή είναι η πρακτική του χώρου τον οποίο εκπρόσωπο. Τι λέει μεταξύ άλλων η πρόταση του Ορθού Ναι. Λέει. Κύριε Δαμιανού, μου τρώτε το χρόνο όμως. Ναι. Απορρίπτονται και καταργούνται ως βρετανικά κατάλοιπα με διχαστική σκοπιμότητα οι χαρακτηρισμοί δύο κοινότητες, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Πρέπει να απαντήσω. Και εσείς να κάνετε υπομονή, κύριε Ιωαννίδη, εγώ σας άκουσα με ιόβιον υπομονή. Απευθύνομαι στην κυρία Χαραλαμπίδου. Τι άλλο λέει αυτό το έγγραφο. Λέει ότι το βασικό θετικό στοιχείο της πρότασης είναι η δυνατότητα με κεφαλαία για τελειωτικό παραμερισμό των προνοιών παγίδευσης του θνησιγενού συντάγματος του 60.
πάει το ενίο κράτος του 60. Των αντιευρωπαϊκών προνοιών που περιέχουν οι συμφωνίες 77 και 79. Πάνε οι συμφωνίες Μακαρίου και Κυπριανού, πάνε οι συμφωνίες Παπαδόπουλου, πάνω σε έχουμε συμφωνήσει με τον ΟΗΕ από το 1977. Των ευρωπαϊκά συμβίβαστων προνοιών που περιέχουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Λοιπόν, αυτή η πρόταση είναι πρόταση για λύση του κυπριακού προβλήματος. Ειλικρινά καταθέτω την άποψή μου ταπεινώς ότι η πρόταση του ορθού ναι, αν υιοθετηθεί, η ρίση του εμπαρόδου δεν μπορεί να υιοθετηθεί, κυρία Χαραμπίδου, διότι στο τέλος της πρότασης υπάρχει μια παρένεση που λέει ότι καλείται η πολιτική ηγεσία του τόπου να πάρει αυτές τις ιδέες και να τις μετουσιώσει σε πλαίσιο και σχέδιο λύσης, άρα δεν είναι σχέδιο λύσης. Αν λοιπόν αυτή η πρόταση αποτελέσει τη βάση λύσης του κυπριακού προβλήματος, λυπούμαι να παρατηρήσω ότι από διαφορετικές αφετηρίες δυστυχώς θα οδηγήσει εκεί που οδηγεί και η πρόταση για το σχέδιο Β. Στην καταβαράθρωση του κυπριακού και στη διαιώνιση της διχοτόμησης. Τι είναι η ευρωπαϊκή λύση επιτέλους? Εμείς λέμε ότι η ευρωπαϊκή λύση είναι η συμφωνημένη λύση ομοσπονδίας να διέπεται από τις βασικές ιεραρχίες και αξίες που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα πολύ από τον κύριο Κουτσού επιτέλους σήμερα να επαναλάβει αυτό που έκανε πριν μερικές μέρες, να πει με παρησία, όπως και ο κύριος Ιωαννίδης, ότι απορρίπτουμε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Όχι διότι τάχατες δεν διασφαλίζει ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά διότι. Ευχαριστώ. Και είναι πολιτική θέση και είναι σεβαστή. Διαφωνούν ουσιαστικά με τη λογική της εγκατάλειψης του ενιαίου κράτους και διαφωνούν με την επάνωδο των Τουρκοκυπρίων στη συνδιαχείριση του κράτους. Κάτι για το οποίο έχουν ασκήσει έντονη κριτική και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, θα έρθω σε εσάς. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Κουτσού ότι δεν λαμβάνεται υπόψη τους Τουρκοκύπριους. Οι αναφορές σας στην πρόταση του Ορθού ναι μιλούν για τους Τουρκοκύπριους, αλλά αναφέρεστε ότι τους δεχόμαστε ως συμπατριώτες μας όσον αφορά τον πολιτισμό και την θρησκεία. Συνεπώς, να μην τρώμε το χρόνο άδικα. Ναι. Επιτρέψετε μου, θα απαντήσω και σε αυτό βεβαίως, με όλη την εκτίμηση και το σεβασμό, όπως και σε όλους τους κυρίους. Κύριε Δαμιανού, για τον κύριο Δαμιανού πρώτα απευθύνω σε εσάς, ως συντονίστρια. Μας τιμά το ότι το ΑΚΕΛ ασχολήθηκε με την πρότασή μας, αλλά ασχολήθηκε μέχρι εκεί που εσείς διαβάσατε, αναθέτοντας σας απόψε να γίνει προσπάθεια να σκοτωθεί. Αυτό δεν με απασχολεί. Διότι όταν παίρνετε αποσπασματικά τρεις λέξεις που λέμε για να πείτε αυτά που είπετε, δεν με απασχολεί. Σας λέω το εξής. Όμως, θα έρθω στα δικά σας. Μετά πώς θα ερμηνεύσω εγώ τα δικά μου, είναι δική μου δουλειά και όχι του ΑΚΕΛ. Συνεπώς, εμιλήσετε ότι δικοινοτική, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως την έθεσε το ΑΝΑΝ, απερίφθη. Το είπε η κυρία Χαραλαμπίδου με την εισαγωγή. Είπε ότι είναι θέση άρθρου. Ναι, μας είπαν διάφορα κόμματα και ο κύριος Αναστασιάδης είναι απόν, αλλά το είπε ο άνθρωπος, ότι και το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ένα. Δύο. Ο εκλοιπών πρόεδρος Παπαδόπουλος μίλησε πράγματι συγκυβερνούντος του ΑΚΕΛ και έβαλε και την ουρά μετά την 8 Ιουλίου με το ορθό περιεχόμενο, δεν πρόφτασε να μας εξηγήσει. Το ότι λοιπόν συμφωνήθηκε κατά καιρούς Μακάριος Δεχτάσιο, διπεριφερειακή, διζωνική, δεν με απασχολεί. Άλλοι λένε το είπε, άλλοι λένε δεν το είπε, δεν με απασχολεί. Εγώ σας λέω το είπε. Υπήρχαν έπικοι τότε? Υπήρχαν 250.000 με προοπτική να γίνουν 400. Όχι. Άρα άλλες οι συνθήκες. Ένα. Το τήρησαν οι Τούρκοι? Όχι. Συμφωνία Κυπριανού Δεχτάσιο το 79. Που έβαλε και προτεραιότητες. Απόδοση έγκλησης της αμοχώς του κλπ. Κλπ. Έγινε τίποτα από αυτά? Όχι. Στο μεταξύ φτιάχνουν ψευδοκράτος οι Τούρκοι. Και εμείς επιμένουμε ότι είμαστε δεσμευμένοι σε εκείνα τα πράγματα. Και το λέτε και με σοβαρότητα. Προχωρώ. Το ότι συμφωνήθηκε λοιπόν κατά καιρούς το οτιδήποτε δεν αφορά την πρόταση του Ορθού ναι. Και έρχομαι αμέσως, για να μην καταχραστώ τον χρόνο, παρόλο ότι τον δικαιούμαι, σε κάτι πολύ σοβαρό που είπε ο κύριος Μαρκίδης. Είπε ο κύριος Μαρκίδης ότι δύο πράγματα. Και το πρώτο, το πάρα πολύ σύντομα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, και το είπε με όλη τη σοβαροφάνεια ως νομικός και έχει δίκιο, δεν άρχισε να λειτουργεί με το Σύνταγμα. Άρχισε να λειτουργεί με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης. Ορθότατο! Η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης. Ήταν ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο υπεγράφει και έλεγε ότι αρχίζει από την χ ώρα της τάδε μέρας να λειτουργεί αυτό το κράτος με βάση αυτό το Σύνταγμα. Τίποτε πέρα τούτου.
ως εδώ τουλάχιστον τα νομικά μου φτάνω. Πάω παρακάτω. Ήταν ένα εργαλείο. Προχωρώ. Δεν εκδιώκει κράτη, είπε ο κύριος Μαρκίδης, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μεταλλάσσονται. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Είναι μεταλλαγή, μου θυμίζει άλλα πάνελς που βρεθήκαμε επί σχεδίου ΑΝΑΝ. Ότι ήταν μετεξέλιξη. Και όχι άλλο κράτος, όχι παρθενογένεση ή γένεση άλλου κράτους. Είναι μεταλλαγή να αποδομηθείς, να παραχωρήσεις κυριαρχία, έδαφος, να αποδεχθείς ότι θα είναι δύο κράτη, τα οποία το καθένα μάλιστα έχει την απέτηση, και θα το πετύχω, να έχουν κατευθεία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν τέτοια πράγματα στο Βέλγιο. Γιατί συγκρίνουμε πράγματα ανώμια για να ξεγελούμε τον κόσμο. Εδώ μιλούμε για αποδόμηση, για κατάργηση, για πέσιμο, ρήξιμο, κατεδάφιση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να δημιουργηθούν δύο άλλα ισότιμα πλαπλά βάση της 23ης του Μάη που έφερε το ΑΝΑΝ συν ως βάση για περαιτέρω, συν το μνημόνιο συναντήληψης με την Αγγλία που έβαλε το καπάκι μονιμοποίησης και νομιμοποίησης των αγγλικών βάσεων που απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έρχομαι να τεκμηριώσω και τελειώνω, γιατί θα μας διώξουν αν γίνουν αυτά τα πράγματα από την Ευρώπη. Διότι η Τουρκία μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της κυοφορούμενης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, και δεν με ενδιαφέρει αν έμοιαζε με το ΑΝΑΝ, αν έμοιαζε με εκείνη που εννοούσε ο Μακάριος ή ο Παπαδόπουλος ή ο Κυπριανού. Με ενδιαφέρει τι θέλουν τώρα οι Τούρκοι, ξεκινώντας από το ΑΝΑΝ που απερίφθη. Μάλιστα. Δύο κράτη, δύο λαούς και δύο κυριαρχίες. Αυτό ζητούν. Ένα τα θέλουν, δεν σημαίνει θα τα πάρουν. Α, ωραία. Ζητούν πολιτιακή ισότητα 50-50 που τους την εδώσαμε με τη λέξη συνεταιρισμός. Ζητούν εκπεριτροπής προεδρία που τους την εδώσαμε. Με αμφίδρομο δικαίωμα βέτο και στον Έλληνα και στον Τούρκο, ανάλογα ποιος είναι αντιπρόεδρος. Δεν θα λειτουργήσει το πράγμα. Μη επιστροφή της πλειοψηφίας των προσφύγων που τους το εδώσαμε με την δήλωση του νυν Προέδρου μας, όταν πάνε μόνο 110.000 πρόσφυγες, ενώ είναι 240 Μάλιστα. αυτή τη στιγμή, και γεννιούνται και άλλοι πρόσφυγες, και παραμονή όλων των επίκων που τους το δώσαμε. Διότι όταν τους δώσαμε 50.000 επίκους, μαζί με τις οικογένειές τους, είναι όλοι όσοι είναι εδώ. Και υπάρχουν και τα παράθυρα και κάτι, κάποια έγγραφα βλέπουμε και εμείς που θα έρχονται και άλλοι. Εάν λοιπόν, και τελειώνω, γιατί θα μας διώξουν, κυρία Χαραλαμπίδου, είναι σοβαρότατη η πρόκληση. Εάν λοιπόν όλα αυτά ή περίπου αυτά συμβούν, και ο λαός τα εγκρίνει βεβαίως, θα έχουμε με την υπογραφή μας παραβιάσει πολλαπλά και διαρκώς τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την διευθέτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να μας την αρνηθεί, αλλά θα είναι υποχρεωμένη να προστατεύσει τον εαυτό της για να μην πάει κατά διαόλου το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα μας διώξει. Και όταν μας διώξει, χάνουμε ευρώ, και ας φανταστεί ο καθένας τι νόμισμα θα κρατάσει στην τσέπη του, θα υπάρξει πολιτιακό χάος και θα υπάρξει πλήρης τουρκοποίηση της Κύπρου. Γιατί? Διότι με την πλημμυρίδα των επίκων, όσοι μπορούν θα φύγουν, όπως έφυγαν οι Τούρκοι της Κύπρου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε τη συζήτηση να δούμε αν όντως είναι τόσο καταστροφικά τα πράγματα. Χωρίς γήπεδα δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Χωρίς ομάδες δεν υπάρχουν φίλαθλοι. Με βία δεν υπάρχει τίποτα. Αντιστάσου σε αυτούς που την προκαλούν. Φτάνει πια βία στα γήπεδα. Για το καλό όλων. Μια κοινωνική προσφορά του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
μικρές αλλαγές για εξοικονόμηση νερού. Για τους εξωτερικούς χώρους, προτίμησε το σφουγγάρισμα. Τώρα ξέρεις, σωστή χρήση σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο νερό. Το νου σου στο νερό. Ένα μήνυμα από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Κουραστήκατε με τις πρόχειρες λύσεις όταν θέλετε να φάτε κάτι μπρος στην τηλεόραση? Κανένα πρόβλημα. Έχουμε τη λύση με το Table Mate. Ένα πτυσσόμενο τραπεζάκι αναλόγιο με πολύβολικα πόδια, αν θέλετε να έρχετε πολύ κοντά σας στον καναπέ, στο κρεβάτι, στην πολυθρόνα. Προσαρμόζεται σε 6 διαφορετικά ύψη και 3 θέσεις, που σημαίνει ότι έχετε 18 λύσεις. Για να τρώτε, να διαβάζετε, να δουλεύετε, να διαβάζουν τα παιδιά, να τρώνε, να ζωγραφίζουν. Το μυστικό είναι στα 2 του πόδια που του επιτρέπουν να το φέρνετε πολύ κοντά σας. Ιδανικό για όσους μένουν στο κρεβάτι, αλλά και όσους προτιμούν την εξοχή και τον κήπο. Κλείνει για να φυλάσετε. Το Table Mate είναι ελαφρύ, αλλά αντέχει και πολύ βάρος. Μαζί θα πάρετε και ένα εκπληκτικό δώρο, τις τσέπες του καναπέ, που θα σας οργανώσει όταν κάθεστε στην πολυθρόνα. Τηλεφωνήστε τώρα στον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας για να έρθει σπίτι σας εύκολα και γρήγορα. Στην εκπληκτική τιμή των 35 ευρώ και 90 cent, με δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών. Είναι μία προσφορά του Shop TV. Ένας αξιόπιστος φίλος είναι πάντα δίπλα σας με το συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας που ξεπερνά κάθε προσδοκία και αντέχει σε κάθε δοκιμασία. Συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας από τις Γενικές. Ελάτε στις Γενικές με ένα τηλεφώνημα στο 8087-87. Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Πληρώνουν σαν τράπεζα. Μαραθώνιος 2009. Η Coca-Cola παρουσιάζει το Μήνα Μουσικής στη μουσική σκηνή Red. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στις 28 και 29 Οκτωβρίου. Εισιτήριο εισφοράς για το ραδιομαραθώνιο 35 ευρώ. Προκρατήσεις στο τηλέφωνο 22 76 77 11. Μόνο η αγάπη μπορεί. Ραδιομαραθώνιος 2009. 20 χρόνια προσφοράς και αγάπης από τη Μαρφίν Λαϊκή Μπάνκ και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Μέγας χορηγός Coca-Cola. Χορηγός Baker Tilly Clitou. Υποστηρικτές Olympic Air, Ξενοδοχείο Hilton και Cosmos Trading. Στο στούτιο. Έρχομαι σας, κύριε Μαρκίδη. Ακούσαμε για πολιτιακό χάος από τον κύριο Ιαννίδη. Συγκρίνετε δύο ανώμια πράγματα, είπε. Αναφερθήκατε στο Βέλγιο, πράγμα που θεωρεί ανώμιο με το θέμα της Κύπρου και με καταστροφικές παραχωρήσεις όσον αφορά την Ομοσπονδία. Εγώ το ανέφερα το Βέλγιο ως παράδειγμα κράτους, το οποίο άρχισε ενός ενίων εντός Ευρώπης και έμεινε εντός Ευρώπης ως Ομοσπονδιακό κράτος. Και αν διαβάσει κάποιο το Σύνταγμα του Βελγίου, μπορεί και να τρομάξει με τις αντιλήψεις που έχουμε στην Κύπρο σε σχέση με το τι λέγει και το τι δεν λέγει και πώς παίρνουν τις αποφάσεις εκεί. Αλλά το ζητούμενο σε εμάς δεν είναι να αντιγράψουμε το Βελγίο. Διότι, ξέρετε, εάν να πούμε, θέλετε να κάνουμε διαγωνισμό, ποιος μπορεί να γράψει το καλύτερο Σύνταγμα, να βάλουμε και ένα βραβείο. Όποιος γράψει το καλύτερο Σύνταγμα θα πάρει και ένα βραβείο. Μα δεν είναι το Κυπριακό. Είναι ένα φοβερό πολιτικό θέμα με διεθνή πτυχή και ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή προέρχεται από τα τουρκικά στρατεύματα εντός Κύπρου, από τους επίκους που έρχονται συνεχώς εντός Κύπρου, από την αστάθεια που θα δημιουργηθεί με μαθηματική ακρίβεια εντός Κύπρου εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ακόμα 10-15 χρόνια λόγω ακριβώς της συνεχούς καθόδου επίκων από την Τουρκία. Και είναι ακριβώς εδώ που χρειάζεται μία λύση για να ανατρέψει ουσιαστικά αυτή τη φοβερή de facto κατάσταση που έχει δημιουργήσει όχι μόνο στα πρώτα χρόνια της τουρκικής εισβολής και κατοχής, αλλά στη διάρκεια των 35 ετών της τουρκικής κατοχής. Λοιπόν, αυτοί που εζήγησαν τα πράγματα είπαν ότι εάν για να επιτύχουμε την απελευθέρωση, εφόσον δεν θα κάνουμε πόλεμο για αυτήν την απόφασή μας,
Διότι αν κάνουμε εμπόλεμο μπορεί να χάσουμε και τα υπόλοιπα. Εφόσον η συνεχής αναβολή με το να θέλουμε μία λύση την οποία συνενετικά δεν μπορούμε να πάρουμε ποτέ, θα πάμε να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να ζητήσουμε μία λύση με την οποία θα μπορούμε να επιβιώσουμε, αλλά θα επιτυχάνουμε το καλύτερο, δηλαδή την απαλλαγή μας από τον τουρκικό κίνδυνο άπαξ και διαπαντός. Και εδώ είναι που ήρθε η ιδέα ότι θα πρέπει η δική μας η πλευρά να δεχθεί και να πολιτευθεί ότι στόχος της λύσης του κυπριακού προβλήματος είναι η Ομοσπονδία όπως την έχουμε μπει, τη ζωνική δικοινοτική. Αυτό το πράγμα είναι υιοθετημένο από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί κανένας να το παραγνωρίσει. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών του Συμβουλίου Ασφαλείας μιλούν για την κοινοτική ζωνική ομοσπονδία. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών μιλούν για πολιτική ισότητα. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών μιλούν ότι αυτή η πολιτική ισότητα δεν είναι αριθμητική. Και έρχομαι εδώ που με ρώτησε ο κύριος Κουτσού πολύ εύλογα και τι σημαίνει δεν είναι αριθμητική κλπ. Σημαίνει κατά τα ίδια τα ψηφίσματα ότι οι δύο κοινότητες πρέπει να μετέχουν στα κεντρικά όργανα του κεντρικού κράτους κατά τρόπον αποτελεσματικών η κάθε μια από αυτές. Αυτό είναι που καλείται ο διαπραγματευτής, ο εκάστοτε διαπραγματευτής, να τετραγωνίσει τον κύκλο. Διότι η αποτελεσματική συμμετοχή που υπαγορεύουν τα ψηφίσματα πολλές φορές δημιουργεί τη δυσλειτουργία του όλου συστήματος, διότι απαιτείται μία ευρύτερη συνένεση και δεν είναι αρκετή η λήψη απόφασης μόνο από τους εκπροσώπους της ελληνοκυπριακής κοινότητας στα πλαίσια του κεντρικού κράτους. Χρειάζεται και κάποια συνένεση ή συμμετοχή της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Άλλως, τα ψηφίσματα δεν υλοποιούνται όταν σου λέγουν πρέπει να είναι αποτελεσματική η συμμετοχή τους. Υπάρχουν διάφορες ιδέες για το πώς θα μπαλανσάρεις, πώς θα έβρεις την ισορροπία, τη χρυσύντομη μεταξύ της ανάγκης της λειτουργικότητας από τη μια πλευρά και της ανάγκης της αποτελεσματικής συμμετοχής και των δύο κοινοτήτων στην άλλη πλευρά. Αυτά καθώς όν αφορά την κεντρική κυβέρνηση λόγω του δικοινοτισμού. Όσον αφορά τώρα τα ομόσπονδα μέρη, εδώ πέρα το κάθε ομόσπονδο μέρος θα έχει τα δικά του όργανα και θα διοικεί τη συγκεκριμένη περιφέρεια όπως θα την καθορίσει το Σύνταγμα της Δημοκρατίας και η οποία δεν θα είναι η σημερινή διαχωριστική γραμμή, αλλά θα είναι κάτι το διαφορετικό. Και επομένως, όταν μιλούμε για αριθμούς προσφύγων που θα επιστρέψουν κλπ., 110.000, δεν ξέρω ποιος που ευρεθεί αυτός ο αριθμός. Δημοσίωση, ο κύριος Χριστός. Δεν ξέρω, αλλά εάν όμως εννοεί 110.000 υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, διότι περί αυτού πρόκειται, τότε ακριβώς δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι λιμένων και όλοι επιστρέφουν και περισσεύουν μάλιστα. Ωραία. Διότι θα επιστρέψουν τουλάχιστον 90 με 100.000 υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση χωρίς κανέναν περιορισμό. Ώστε. Το ερώτημα είναι απλό. Μπορεί να είναι περίπλοκο στο μυαλό ορισμένο. Δεχόμαστε σε αντάλλαγμα αποχωρήσεως του τουρκικού στρατού, εξασφαλίσεως μας από τον επικισμό, αποχωρήσεως της πλειοψηφίας των επίκων, θα έλεγα. Δεχόμαστε να μοιράσουμε εξουσία στο κέντρο κατά έναν τρόπο έξυπνο, ώστε η ποιότητα ζωής η δική μας, των Ελληνοκυπρίων, να εξαρτάται και να εξακολουθήσει να εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργάνων δηλαδή που θα διοικούν το ομόσπονδο μέρος. Δεχόμαστε αυτή την ιδέα ή δεν τη δεχόμαστε? Αν τη δεχόμαστε, αυτό συζητείτε. Αν τη δεχόμαστε, προχωρούμε διαπραγματευόμεθα. Αν δεν το βρούμε, δεν βρίσκουμε λύση, κύριε Ιωαννίδη. Εάν το βρούμε όμως, δεν μπορεί να έρχεται η πρόταση του ορθού ναι ή ξέρω εγώ του ενιαίου κράτους ή οτιδήποτε να τορπιλήσει μία λύση η οποία μπορεί να είναι σωτήρια για το μέλλον της Κύπρου με την ελπίδα ότι στα επόμενα 30 χρόνια μπορεί να βρεθεί κάτι καλύτερο. Ωραία. Είναι θέμα φιλοσοφίας. Δεν μας είπε και πρέπει να μας πει. Τι? Αυτά τα δύο συνιστώντα πράγματα. Ναι. Με την Ευρώπη πώς θα είναι η σχέση? Σας απάντησε. Όχι, δεν το απάντησε. Τα συνιστώντα πράγματα όπως τα λέτε. Ορίστε. Τα συνιστώντα όπως τα λέτε. Ναι.
Είναι ομόσπονδα μέρη. Όπως είναι η Σαξονία στη Γερμανία και όπως είναι. Στη Γερμανία και το Βέλγιο. Και σου λέω αυτά που συζητούμε είναι. Δεν πρόκειται ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή περιλαμβανομένου και του κατεχομένου εδάφους είναι ευρωπαϊκό εδάφος. Το δέχεσαι αυτό? Εγώ το δέχομαι και δεν θέλω να αλλάξει. Και ποιος το κατόρθωσε αυτό το πράγμα? Μπράβο σε αυτού που το κατορθώσα. Μπράβο σε αυτού που το κατόρθωσα. Την τελευταία ημέρα 13 Δεκεμβρίου στην Κοπεχάγη, παρολίγο να μην γίνει αυτό το πράγμα. Και με το σχέδιο Ανάνα δεν θα γινόταν. Όχι. Δεν είναι το σχέδιο Ανάνα. Δεν θα γινόταν. Η Ευρώπη. Ας το σχέδιο Ανάνα. Η Ευρώπη μας εδέχθη με την κατασκευή την οποία προετοίναμε εμείς και υιοθέτησε η Ελλάδα 13 Δεκεμβρίου την Αυγή στην Κοπεχάγη. Ότι δηλαδή εισέρχεται το unit, εισέρχεται η νομική προσωπικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλον της το εδαφός. Με όλον της το εδαφός. Επομένως, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η κατεχόμενη περιοχή είναι ευρωπαϊκό εδαφός, αλλά είναι κατεχόμενη περιοχή και δεν μπορούμε να ασκήσουμε. Είναι υποκυπριακή κυριαρχία. Κύριε, λοιπόν, ευχαριστώ. Είναι Κυπριακή επικράτεια, κύριε Ιωαννίδη, και είναι το ίδιο πράγμα. Είναι Κυπριακή κυριαρχία, απλώς δεν ασκείται η κυριαρχία λόγω της εισβολής. Εντάξει, ευχαριστώ, λέγουμε ευχαριστώ, το ίδιο πράγμα και επιλέγεις άλλη λέξη. Δεν λέγουμε καθόλου το ίδιο. Λοιπόν, κύριε Όταν Κουτσού, λέω ότι είναι Κυπριακή κύριε, επικράτεια, είναι Κυπριακή επικράτεια. Αυτό είναι αρκετό. Ευχαριστώ, εντάξει. Πρέπει να βάλω ένα πλαίσιο. Απολογούμε που διακόπτω, λοιπόν, αλλά πρέπει ένα πλαίσιο. Πολύ σωστά. Κύριε Κουτσού, έρχομαι σε εσάς. Πιέζουμε συνεχώς τα Ηνωμένα Έθνη να επιβάλλουν στην Τουρκία, όπως και στο διεθνή παράγοντα, ζητούμε συνεχώς να επιβάλλουν στην Τουρκία αποδοχή των ψηφισμάτων των ΗΕ, την τήρησή τους, την εφαρμογή τους. Λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη, στα ψηφίσματά τους, όπως είπε ο κύριος Μαρκίδης πριν, αναφέρονται σε λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Εσείς μιλάτε για ευρωπαϊκή λύση, αλλά η Ευρώπη μιλά για ομοσπονδιακή λύση. Συνεπώς, ποιος θα στηρίξει τη θέση σας για ευρωπαϊκή λύση διεθνώς? Έχω πει ότι και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν μιλούν για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Και προκαλώ οποιονδήποτε να τα δημοσιεύσει. Αν θέλετε να σας στείλω αντίγραφα, θα σας στείλω. Ο κ. Μαρκίδης το ανέφερε, δεν μπορεί να απαντήσει. Ναι. Δεν είπε για την Ευρώπη. Είπε όχι, για είπε για τα ψηφίσματα του ΗΕ. Και θα του απαντήσω, ναι, του κ. Μαρκίδη με όλο το σέβας, κανένα ψήφισμα, κανένα, άλλο οι εκθέσεις, άλλο οι αναφορές και άλλο τα ψηφίσματα. Και επικαλούμε τις θέσεις που καταθέτει και η τουρκική πλευρά στις συνομιλίες που χθες δημοσιοποιήθηκαν και στον πολίτη. Πού στηρίζουν τη διζωνικότητα οι Τούρκοι στις συνομιλίες? Δεν ξέρω παλιά τι γινόταν, μιλώ πρόσφατα. Στη συμφωνία του 1975 Κληρίδη-Ντεχτάς, αυτή που εμείς αποκαλούμε Τρίτη Βιέννη, στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα 21-183 του 90 και 23-780 του 90, στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα και στο ψήφισμα 750 του 92. Και η δική μας η πλευρά απαντά ο πρόεδρος Χριστόφιας στις συνομιλίες τώρα ότι κανένα ψήφισμα δεν προβλέπει διζωνική δικοινοτική. Το είπε ο Μπούτρος Γκάλι στην έκθεση του, αλλά το απέσυρε γιατί δεν υπήρξε κοινή συμφωνία της πλευράς μας με την Τουρκία. Μα το 750 δεν λέει, κύριε Κουτσού. Το 750 δεν παίρνει θέση ότι προβλέπεται λύση. Κάνει εντός, χαιρετίζει. Χαιρετίζει. Όχι, υιοθετεί. Υιοθετεί. Εντός. Έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά. Δεν ήταν συμφωνημένη η θέση των δύο πλευρών και εξού και δεν την έβαλε ως θέση. Επί πρόεδρου Βασιλείου δεν ήταν συμφωνημένη. 750 θέση. Μιλούμε. Στο 750. Επί αυτό Βασιλείου. Λέμε. Έκανε εντός. Αυτή είναι η θέση του πρόεδρου Χριστόφια, δεν είναι δική μου. Κύριε, να καταλαβαίνει. Δεν είναι δική μου. Άρα, είστε συνομιλίες, ο πρόεδρος υπεραμείνεται ότι κανένα ψήφισμα δεν μιλά για διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Άρα είσαι οπαδός του πρόεδρου, έτσι. Σε αυτό το σημείο συμφωνώ. Δεν έχω πρόβλημα. Μιλάω ο ίδιος όμως. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα. Όπως ξέρετε, κύριε Μαρκίδη, αλλού ξεκινούν οι συνομιλίες και αλλού καταλήγουν. Και είσαστε από τους λίγους ειλικρινείς που είπατε και δημόσια ότι το σχέδιο ήταν διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία.
Έτσι είναι. Είναι μια μορφή. Κύριε εσεί είπετε δεν ήταν. Και επεκράτησε η θέση. Συγγνώμη. Δεν ήταν. Εμεί είπαμε ότι είπετε. Δεν ήταν διζωνική. Τι ήταν. Όχι. Είπετε δεν ήταν. Μα τι μα ενδιαφέρει, τι ήταν το ανά. Όχι. Έχει σημασία. Τι σημασία. Γιατί ο κόσμο ρωτά και δεν άκουσε κανένα. Ήταν και εκείνο διζωνική κοινοτική καλέ. Ούτε ο κ. Μαρκίδη να του εξηγήσουν τη διζωνικότητα. Απλά τον παίρνουμε, το φέρνουμε. Και τον αφήνουμε στη μέση. Εξηγήστε μας την εσείς, κύριε Κουτσού. Σας λέω ότι η δική μας η πλευρά δεν λέει τι είναι η διζωνικότητα. Πέστε μας εσείς. Την απορρίπτει η διζωνικότητα εκ των πραγμάτων. Και όταν λες ότι θα ασκεί αποτελεσματική εξουσία, όταν λες ότι πρέπει να έχει δικών της κράτος, δεν επιτρέπει την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη διακίνηση. Διότι τους αποκόπτει το πολιτικό δικαίωμα να ψηφίζουν στον χώρο που θα πάει. Τότε, εάν επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στο τουρκοκυπριακό ομόσπονδο κράτος, δεν θα εκλέγουν δικό τους πρωθυπουργό. Άρα πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί. Πρέπει. Γι' αυτό λέμε εμείς, η διζωνικότητα είναι ρατσισμός, είναι απαράδεκτος και γι' αυτόν την απορρίπτουμε. Ωραία. Και όχι γιατί. Κύριε Κουτσού, πρέπει να βάλετε τελεία για να προλάβουμε έναν τελευταίο. Πρέπει να πω και για την 8η Ιουλίου. Εμείς ως κόμμα τοποθετηθήκαμε και τοποθετηθήκαμε κριτικά ως κόμμα. Ούτε ο Κουτσού ούτε ο Σιλούρης. Δεύτερο, η ίδια η 8η Ιουλίου απέτυχε. Πότε μπήκε το στοιχείο που εμείς στηρίξαμε? Με την επιστολή Γκαμπάρη στις 15 του Νιόβρη. Που έρχεται και κάνει αξιολόγηση, και είναι εδώ αν υπάρχει χρόνο να τη διαβάσουμε, κάνει αξιολόγηση της 8ης Ιουλίου, τους λέει κύριοι, μετά από αρκετές συναντήσεις δεν επετύχετε να προχωρήσετε και μπαίνουμε τώρα στην ουσία. Η ουσία ποια είναι? Ότι θα πρέπει να προηγηθεί πριν μπείτε στις απευθείας διαπραγματεύσεις κατάθεση των προτάσεων σας, να φτάσετε στο σημείο που και οι δύο να κρίνετε ότι είσαστε ουσιαστικά κοντά και τότε να αρχίσουν... Κύριε Κουτσού, πρέπει να βάλετε μια τελεία, γιατί... Τελειώνω λέγοντας, ο πρόεδρος Χριστόφιας έκαμε το αντίθετο. Συμφώνησε με τον Ταλάτ στους τίτλους και δεν συζήτησε το περιεχόμενο. Εξού και αυτή τη στιγμή διαφωνούν. Αφού συμφωνήσα ευχαριστώ, τη βάση, γιατί διαφωνούν κύριε πάνω Κουτσού, στην ευχαριστώ, βάση. Ευχαριστώ. Κύριε Δαμιανού, θα αρχίσω από το τελευταίο. Συμφώνησαν στους τίτλους, άφησαν το περιεχόμενο και τώρα τρέχουμε, λέει ο κύριος Κουτσού. Στην εισαγωγή μου τοποθέτηση, κύριε Χαραλαμπίδου. Είναι η τελική σας τοποθέτηση, έτσι. Σας το λέω απλώς για να το ξέρετε. Αφού το λέτε. Είχα πει ότι είναι καιρός να λέμε κάποιες αλήθειες στο λαό. Απόψε έχουμε ακούσει ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας απέρριψε τη διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία και επιχειρηματολόγησε ότι κανένα ψήφισε. Κύριε Κουτσού, μην τα διακόπτετε. Κύριε Κουτσού, σας παρακαλώ, γιατί έχω ειδικά στη δική μου εκπομπή. Να διορθώνετε. Είπα εγώ ότι απέρριψε τη διζωνική. Απέρριψε το επιχείρημα των Τούρκων ότι βασίζεται σε ψήφισμα των ΗΠΑ. Έχετε πει ότι ο κύριος Χριστόφιας επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι πουθενά ο ΙΕ δεν υιοθέτησε τη διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Είτε εγώ δεν κατανοώ τι λέω. Ή εσείς προφανώς είπα ότι την απέρριψε, θέλετε να σας δώσω τα έγγραφα. Έχετε πει επίσης, κύριε Κουτσού, ότι ο ΙΕ πουθενά δεν έχει μιλήσει για τη διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Προφανώς έχω έρθει από άλλη Ήπειρο. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Τουρκία να συνεργαστεί για επίλυση του Κυπριακού, για ποια λύση αναφέρεται, στο ορθό ναι ή στο σχέδιο Β η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν τούτου, έχουν λεχθεί διάφορα, θα μείνω στα βασικά. Ο συνεταιρισμός δεν σημαίνει τίποτε άλλο από την κοινή διαχείριση τούτου του τόπου από τις δύο κοινότητες στα πλαίσια μιας ομοσπονδίας. Και από τη στιγμή που θα μιλάμε για ομοσπονδία, άρα για ένα κράτος στο διεθνές δίκαιο, οι ειδικές ρυθμίσεις που είναι σήμερα αντικείμενο των συζητήσεων και των συνομιλίων εναπόκειται να εξευρεθούν στις συνομιλίες. Είτε θα είναι 70-30, είτε κάτι ανάλογο, είτε 80-20 σε ό,τι αφορά τη στάθμιση ψήφων. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι ενώπιον μας στις συνομιλίες. Έχει αναφερθεί κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω που το βρήκε ο κύριος Ιωαννίδης. Ότι είπε ο πρόεδρος Χριστόφιας ότι οι μισοί πρόσφυγες θα πάνε πίσω. Μα εδώ όλα τα πολιτικά κόμματα. Προφανώς υπάρχει μια, αν θέλετε, λυπής κατανόηση, κύριε Ιωαννίδη. Οι 110.000 στις οποίες αναφέρεστε είναι επιδίωξη για επιστροφή υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Και επειδή το θέτει και ο κύριος Κουτσού, ναι, είναι εφικτό να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες αν το θελήσουν. Οι υπόλοιπες 70.000, για παράδειγμα, υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση
και χωρίς να υπάρχει περιορισμός. Κύριε Ανίδη, λοιπόν, χωρίς περιορισμό πολιτικών δικαιωμάτων. Πράγματα που δεν είπα. Ναι, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Κύριε Χαλαμπίδου, δεν έχω ολοκληρώσει ένα επιχείρημα. Και χωρίς περιορισμό πολιτικών ελευθεριών. Τι είπα εγώ, μην ασχολείστε, διότι δεν τα λέτε σωστά. Πέστε τα δικά σας, κύριε Δαμιανού. Εγώ λέω τι είπετε. Ψυχρεμήστε, κύριε. Εγώ είμαι ψυχρεμότατος. Παρακαλώ, κύριε. Ναι. Προφανώς δεν υπάρχει κατανόηση του τι καταθέτουμε στο. Θέλετε να πείτε κάτι, παρακαλώ. Όχι, κύριε Ανίδη, σας παρακαλώ. Γιατί ελεύθερα σας παρακαλώ το δικαίωμα. Κύριε Δαμιανού. Ο πρόεδρος έχει πει ότι πέραν των 100.000 επιδιώκουμε να επιστρέψουν υπολογοκυπριακή διοίκηση, ακόμα και αν όλοι οι υπόλοιποι ασκήσουν το δικαίωμα επιστροφής, εξακολουθούν οι Τουρκοκύπροι στην τουρκοκυπριακή πολιτεία να είναι η πλειοψηφία και άρα δεν υπάρχει καμία απολύτως αναγκαιότητα να υπάρξουν ρυθμίσεις τέτοιες που να στερούν είτε πολιτικά δικαιώματα, είτε ανθρώπινα δικαιώματα, είτε ελευθερίες. Το θέμα των επίκων λυπούμε πάρα πολύ, αλλά κάποιοι πραγματικά δεν θέλουν να αντικρίσουν την αλήθεια. Ο κατάλογος των Τούρκων και Ελλήνων υπηκών που πρόκειται να αποκτήσουν την κυπριακή ηθαγένεια δεν θα έπρεπε να αριθμεί πέραν των 30.000 ατόμων, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που προβλέπονται. Επιπρόσθετα, οι όσοι έχουν παντρευτεί Τουρκοκύπριους και οι απόγονοι τους, δηλαδή 15.000, θα ανεβάσουμε το συλλογικό αριθμό στις 45.000. Επ' αυτού θα πρέπει να δοθεί δικαίωμα μόνιμης παραμονής σε άνω του 5%. Είναι Αυτό είναι η επίσημη θέση 33/2004 που κατατέθηκε από την πλευρά μας. Δεν μίλησε ο Δημήτρης Χριστόφιας για παραμονή. 33/2004. Ναι. 4. Βεβαίως. Τι δουλειά είχα εγώ? Έχω αναφέρει μαρτύρια. Γιατί με κατηγόρησαν εμένα. Παρακαλώ. Εγώ είπα ότι το λεξιλόγιο. Ευχαριστώ, αλλά δεν έχω χρόνο για. Κυρία Χαραμπίδου, ξέρετε κάτι. Όταν κατατίθενται προτάσεις, και αυτή είναι η βασική μας θέση, πρέπει να εδράζονται στην πραγματικότητα. Να είναι διεκδικητικές, αλλά να εδράζονται στην πραγματικότητα. Λέει ο κύριος Ιωαννίδης, επειδή μέχρι σήμερα η Τουρκία απορρίπτει τη διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία, που ομολογουμένως είναι ένα σύστημα που παρέχει μια ευρία αυτονομία, άρα εξυπηρετεί κατά τη δική σας αντίληψη περισσότερο τα τουρκικά συμφέροντα, να επανέλθουμε σε ένα σύστημα του ενιαίου κράτους όπως το έχετε ερμηνεύσει εσείς. Δεν δέχεται το περισσότερο, το λιγότερο η Τουρκία και θα δεχτεί το μάξιμουμ. Αυτή είναι μια πολιτική ουτοπία. Και ολοκληρώνω. Υπάρχει μια σειρά από θέσεις στην πρόταση του Ορθού Ναι για υλοποίηση σε σχέση με τη λύση. Και λέει, η επιδίωξη είναι η ομαλή επανένταξη των Τούρκων της Κύπρου στο νόμιμο κράτος και εναρμόνιση ολόκληρης της δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτή η θέση, ως διαμαγείας δηλαδή, θα επανέλθουν οι Τουρκοκύπροι και θα μας πούν ήρθαμε να πάρουμε τις θέσεις μας και επιστρέφουμε στη Ζυρίχη. Θα φύγουν, όπως λέει, στρατεύματα κατοχής. Θα φύγουν οι έπικοι. Θα παραδοθούν εδάφη. Όλα αυτά ως διαμαγείας. Πραγματικά δεν ξέρω σε ποια λογική εδράζεται αυτή η πρόταση. Έχει. Και έχει αναφερθεί και κάτι άλλο. Κατηγορήθηκε σε σχέση με το μνημόνιο, σε σχέση με τη Βρετανία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι τάχα δεν ζιονίζονται οι βάσεις. Μα εσείς ήδη στην πρόταση σας, σελίδα 15, λέτε ότι προτείνουμε πλήρη άσκηση δικαιώματος της μη αποστρατιωτικοποίησης, αποχώρηση στρατευμάτων, συμμετοχή στο ΝΑΤΟ ή στο συνεταιρισμό για την ειρήνη και δημιουργία και εγκατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσεων προς όφελος συλλογικών οργανισμών. Συλλογικών οργανισμών. Βεβαίως, εδώ το λέτε. Που το επιτρέπει η Ευρώπη. Όταν... Η Αγγλία είναι Αγγλία. Και απαγορεύεται να έχει βάσεις οπουδήποτε. Λοιπόν, κύριε Ανίδη, να απαντήσετε μόλις όταν... Λοιπόν, πώς θα απαντήσω, θα με... Ολοκληρώνω αμέσως. Σε μια πρόσφατη ομιλία του... Θα το διακόψω το πρόγραμμα ο παραγωγός. Την πρόταση ο κύριος Ιωαννίδης για το ορθό ναι, έχει πει ότι πρέπει και με γρανιτένια δύναμη να επαναβεβαιώσουμε το όχι του 2004, γιατί κάποιοι άλλοι που σήμερα οδηγούν αυτόν τον τόπο μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς. Στην ίδια την πρόταση και ολοκληρώνω με αυτό, γιατί ξέρετε, επιτέλους αυτή η παραφιλολογία του τρόμου πρέπει να εγκαταληφθεί σε αυτόν τον τόπο. Τι λέει στο τέλος αυτή η πρόταση? Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία αλλάξει μορφή του τεστ στην Ομοσπονδία, το κράτος που εντάχθηκε θα καταργηθεί. Το νέο μόρφωμα θα εκδιωχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ακολουθήσει οικονομικό και πολιτικό χάος, με βέβαιη κατάληξη στην πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου υπό αγγλική κυδαιμόνευση. Η διαιώνιση της διχοτόμησης θα επέλθει μόνο με εγκατάλειψη της Ομοσπονδίας και μειοθέτηση προτάσεων αυτού του τύπου, οι οποίες φόρο απέχουν από την πραγματικότητα και τον ρεαλισμό. Σας παρακαλώ, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας κατά πολύ. Πρέπει να κλείσω, παρακαλώ. Απλώς σεβαστείτε λίγο τις πίεση που δέχομαι. Θα το σεβαστώ απόλυτα. Ναι. Σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Δαμιανού, τα οποία
Καμία σχέση έχουμε με την πρότασή μας. Θέλω να παρακαλέσω. Μην διακοπτή, κύριε Δαμένου. Επειδή αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο, όχι εγώ προσωπικώς, μόνο, πλειάδα ανθρώπων, εάν θα ασχολούνται μαζί μας, να μελετούν, να βλέπουν την τεκμηρίωση και να απαντούν επί της ουσίας. Αυτά τα κόλπα τα κελίστηκα, να μου πιάνουν λέξεις και να πετάσω χειροβομβίδες, έμπιανουν πάνω μας και σταματώ. Αν αρχίσω να απαντώ, θέλουμε 4 ώρες. Δεν τις διαθέτουμε. Και αν τις διαθέταμε, δεν θα τις αφιέρωνα. Σε άλλη δεύτερο, εκπομπή, δεύτερο και τελειώνω. Ναι. Τελειώνω. Επειδή εμάς μας αφορά, δεν προτείνουμε να επανέλθουμε, λέξεις σας, πουθενά. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε. Την Ευρωπαϊκή Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να κάνουμε τέτοιες προτάσεις και είναι όλες μέσα. Και δεν αναφερθήκατε προς τους Τούρκους της Κύπρου που να μπορέσουν να επανενταχθούν. Και λέμε και πώς θα υλοποιηθεί. Και μιλούμε και για την οικονομία. Και μιλούμε και για τον πολιτισμό. Και για την παιδεία. Και για τη θρησκεία. Αυτά τα άφησε πίσω. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η Ευρώπη. Και επειδή είπετε και ορθώς, ορθότατα, εσείς, ότι η Ευρώπη μιλάει για ομοσπονδία. Πού πάτε εσείς, ξυπολίτε στα αγκάθια, κύριοι, με άλλου είδους προτάσεις. Εγώ θα σας πω κάτι. Η Ευρώπη μιλά πάντοτε αυτά που εμείς ζητούμε από την Ευρώπη. Όταν ήταν η 8η Ιουλίου, τα 23 κράτη. Βέβαια, δεν το είπα έτσι. Τα 23 κράτη από τα 27 πίεζαν την Τουρκία να εφαρμόσει 8η Ιουλίου. Τώρα ο πρόεδρος λέει διζωνική δικαιοσύνη. Γιατί να μας το αρνηθούν? Το αποτέλεσμα είναι που θα μετρήσει. Τι τους ενδιαφέρει? Θέλετε να αυτοκτονήσετε? Δεν θα σας πιάσω εμείς το πιστόλι που τον κρόταφο. Και τελειώνω με το εξής. Άρα λοιπόν, εδοκιμάσαμε να τους πούμε, κύριοι, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Να συζητήσουμε και να διαβουλευτούμε και να παζαρέψουμε, δεν αποφεύγω τη λέξη, τους τρόπους νόμιμης επανένταξης των νομίμων Τούρκων στον νόμιμο τόπο τους. Όλα τα άλλα παραμύθια της Χαλιμάς. Και τελειώνω με το εξής και σας ευχαριστώ. Είχετε την καλοσύνη στο διάλειμμα να μας πείτε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, για να είμαι ορθός, από 7.000 ψήφους. Ναι, να πω τώρα, δώστε μου την ευκαιρία να τα πω, γιατί μπορεί να θέλω να σχολιάσω. Ναι, αλλά θέλω να πω το εξής. Λοιπόν, είμαστε στα 9.500 τηλεφωνήματα, πλησιάζουμε τα 10. Και έχει απαντήσει το 28,95% ναι στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Το 16% απάντησε ναι στη διχοτόμηση. Μάλιστα, το υπόλοιπο. Και το 55% δεν έχει πιστεί και θέλει αναζήτηση άλλων διευθετήσεων. Εάν η διευθέτηση απόψε, μόνο η δική μας ακούστηκε. Καλά, αυτό είναι συμπέρασμα, κύριε. Βεβαίως είναι συμπέρασμα. Και παρακαλώ, μαχητό τεκμήριο. Για να αρχίσω από τη δημοσκόπηση. Το 2007 τα Ηνωμένα Έθνη είχαν κάνει μία δημοσκόπηση και στα κατεχόμενα και στην Κυπριακή, στο ελεύθερο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα αποτελέσματα είναι για το ενιαίο κράτος 72 την αποδέχονται ως ικανοποιητική λύση, την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία την αποδέχονται ως ικανοποιητική λύση, λάθος σας είπα το προηγούμενο πως το είναι, λίγο πιο γρήγορα, κύριε 19%, ναι. Και στους Τουρκοκύπριους έχουμε 45% αποδοχή της διζωνικής, ούτε και εκεί παίρνει την πλειοψηφία, και 11% το ενιαίο κράτος. Εάν αφαιρέσουμε από τους Τουρκοκύπριους τους επίκους, το ποσοστό που στηρίζει ενιαίο κράτος ξεπερνά το 20% στους Τουρκοκυπρίους. Και εγώ διερωτούμε γιατί οι δικοί μας δημοσκόποι δεν τολμούν να βάλουν την επιλογή του ενιαίου κράτους. Για το θέμα της διζωνικής. Νομίζω έχει σπάσει ο μύθος που καλλιέργησε το ΑΚΕΛ και κάποιοι άλλοι ότι όποιος είναι εναντίον της διζωνικής είναι εναντίον της λύσης. Αν είναι αυτό το πράγμα, πρέπει να δουν τον κόσμο. Τότε είναι εναντίον της λαϊκής θέλησης. Δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση ή έρευνα που να δείχνει ότι είναι πλειοψηφική άποψη. Άρα να προσγειωθούμε. Να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Ευχαριστώ, κύριε. Δεν μιλούμε για ομοσπονδία, μιλούμε για γεωγραφική βάση. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Βέβαια, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, να εισαγάγουμε ένα άλλο παράγοντα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση.
Δηλαδή, σε εκπομπή που είχαμε κάνει το 2008, το 80% των τηλεθεατών, όταν ρωτήθηκε αν ξέρετε τι είναι η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, απάντησε αρνητικά. Κύριε Χαραμπίου, συνεπώς, το 1980 ήταν και ο κ. Μαρκίδης μέλος. Εγκάναμε σεμινάρια για την Ομοσπονδία. Λοιπόν, κύριε Κουτσού, πρέπει να το κλείσω. Τα κόμματα όφυλαν και ιδιαίτερα εκείνοι που υποστηρίζουν την Διζωνική να πούν στον κόσμο τι είναι. Δεν τολμούν να του πούν. Ακριβώς, διότι αν του πούν θα αυξηθούν τα ποσοστά εναντίον της Διζωνικής Ομοσπονδίας. Εγώ είχα την εντύπωση ότι σας το είπα και απόψε, σας το είπα και σε άλλα προγράμματα, σας το είπα σε δεκάδες ομιλίες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, έχουμε μία τάση να εξειδανικεύουμε την Ευρώπη. Όσοι αν η Ευρώπη είναι ένας παραδεισένιος οργανισμός, όπου επικρατεί το δίκαιο κλπ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι και η Ευρώπη χώρος συμφερόντων, είναι και η Ευρώπη χώρος συμβιβασμών και εμείς ενταχθήκαμε στην Ευρώπη διότι μας συνέφερε. Διότι το συμφέρον μας υπαγόρευε να πάμε εκεί. Και το συμφέρον μας αυτή τη στιγμή υπαγορεύει να έβρουμε μία λύση το συντομότερο που να εξασφαλίζει την επιβίωση μας. Εγώ έτσι βλέπω το θέμα. Το να βάλω ιδέες που είναι καλές στο χαρτί, που είναι ωραία πολιτεύματα, αλλά κάνουν για τον παράδεισο ή ξέρω εγώ για ένα χώρο που δεν έχει προβλήματα, ωραία, είναι εύκολο πράγμα. Είναι εύκολη δουλειά. Κύριε Κουτσού, παρακαλώ, δεν μπορώ. Άκουσε, κύριε Κουτσού. Η πλειοψηφία του κόσμου, να το πούμε και ανοιχτά, να μας ακούει ο κόσμος, την ώρα που έχει ψηφοφορία για εκλογή, να ψηφίζουν αυτούς που προτείνουν στο εθνικό θέμα της Κύπρου τη λύση που θέλει η πλειοψηφία του κόσμου. Δεν μπορεί να έρχεστε εσείς ως Ευρωκό να μου παίρνετε 4% και να μου λέτε μετά ότι η Ομοσπονδία, ξέρεις, κύριε δεν έχει υποστήριξη. Είχαν τη δυνατότητα. Είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν τον πρόεδρο Παπαδόπουλο στις τελευταίες εκλογές. Δεν το έκανα. Γιατί, πού είναι αυτή η πλειοψηφία. Πότε θα έρθει και ο κόσμος να πει, κύριε, εγώ θα ψηφίσω με μόνο κριτήριο των Κυπριακών. Δεν θέλω, δεν θέλω αυτά που λέει το ΑΚΕΡ, δεν θέλω αυτά που λέει ο συναγερμός. Ψηφίζω άλλα κόμματα. Ο ίδιος ο συναγερμός είπε ναι και το 66% των μελών. Κύριε Κουτσού, παρακαλώ, πρέπει να κλείσω. Κύριε Μαρκίνη, καταληκτικό σχόλιο. Τελειώσατε. Τι καταληκτικά. Πρέπει να κλείσετε. Δεν κλείσαμε εντός ώρα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε. Θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ. Όσο αφορούν στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, τι αλλάζει και πώς διαμορφώνεται το σκηνικό της εκπαίδευσης. Τρίτη, 27 Οκτωβρίου στο Σύμπλιν, μία συζήτηση εφόλης της ύλης με τους καθήλυνα αρμόδιους. Στις 4:30 από το ΡΙΚ 1.